Η χρονιά που περάσαμε και που ζούμε ακόμα είναι η χρονιά της πανδημίας. Μία πανδημία που ουσιαστικά επιτάχυνε και έγινε καταλύτης για τις εξελίξεις του 21ου αιώνα. Δηλαδή τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ανάγκες για πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρέασε κυρίως τα εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή τη σπονδυλική στήλη κάθε κοινωνίας που αφορά και την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Οι αλλαγές είναι τεράστιες στα δημόσια σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στα εκπαιδευτικά τμήματα των εταιριών, στις κοινωνικές οργανώσεις, στις πολλές μα πολλές καινοτόμες δραστηριότητες στο διαδίκτυο που αφορούν εκπαίδευση. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Ο δημόσιος τομέας και το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που είναι η βάση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αλλάζει, άλλαξε και αλλάζει με φοβερή ταχύτητα. Δάσκαλοι, καθηγητές από όλα τα σημεία της χώρας ξεπέρασαν τον εαυτό τους μπαίνοντας σε αυτή τη νέα εποχή. Ο ιδιωτικός τομέας έδωσε δείγματα τρομερής καινοτομίας και δωρεάν πρόσβασης σε μια σειρά από νέες δεξιότητες. Ζούμε αλλαγές μιας πραγματικά συναρπαστικής αλλά και πολύ δύσκολης εποχής. Τα Education Leader Awards του 2021 είναι και φέτος εδώ για να τιμήσουν όχι μόνο αυτούς που βραβεύονται, αλλά αυτούς που συμμετέχουν σε μια προσπάθεια για την αλλαγή της χώρας. Είναι όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί ή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με κάθε μορφής εκπαίδευσης ή διαβίου εκπαίδευσης, που βάζουν λιθαράκια και θεμέλια για την αλλαγή της χώρας. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να ευχαριστήσουμε που συμμετέχουν στη διαδικασία και βεβαίως, όπως πάντα, είναι αυτοί που ξεχωρίζουν και αποτελούν τα πρότυπα της κάθε κοινωνίας.